Πάντως εγώ όταν ήμουν στην ηλικία εθνική, πήγαινε σε ένα σχολείο που ήταν πεδίο βασικά. Δεν ήταν στο βάθος, διθέσιο. Και κάναμε πρώτη, δευτέρα και τρίτη μαζί μάθημα και τετάρτη, πέμπτη και έκτη πάλι μαζί. Οπότε φαντάζομαι ότι εσείς τώρα που είστε στις δύο τάξεις... Εμείς κάνουμε όλοι μαζί. Ναι. Ένα φορητό υπολογιστή χάρισε στους τρεις μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκου Κατρακάζου. Ο κ. Κατρακάζος δήλωσε ότι εφέτος πάρθηκε η απόφαση να μην δοθούν χρήματα σε κεράσματα, αλλά τα χρήματα αυτά να διατεθούν για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες των τριών μικρότερων σχολείων του νομού, δηλαδή της Καλλιθέας, του Καρκιναγρίου, της Τίμενας και του Ειδικού Σχολείου. Είπαμε φέτος, επειδή όλοι ζούμε σε δύσκολες συνθήκες, αυτά τα λίγα χρήματα που κάθε χρόνο ξοδεύουμε για να κάνουμε γιορτές σαν περιφέρεια και που πάνε, αν θέλετε, σε γλυκά, άσκοπα εδώ και εκεί, να τα δούμε με μια διαφορετική βάση. Επιλέξαμε λοιπόν τα μικρότερα σχολεία στα τέσσερα νησιά που έχει ο νομός μας, την Καλλιθέα, τη Θήμενα που θα πάμε στο μέσο επόμενο διάστημα, το Καρκινάγρι και το Ειδικό Σχολείο, για να μπορέσουμε να πάμε κάποια μικρά δώρα στο μέτρο του δυνατού, το οποίο όμως θα ξεφύγουν από τα τετριμένα των γλυκών και των πραγμάτων που είναι αναλώσιμα και θα είναι στις πραγματικές ανάγκες. Μου είπε η δασκάλα εδώ, η οποία φαντάζομαι πρέπει να είστε τυχεροί εδώ που είναι στο χωριό, ότι τα παιδάκια έχουν ανάγκη από ένα φορητό υπολογιστή. Λοιπόν, τους έχουμε φέρει και αν είναι να το ανοίξουμε κιόλας για να το ανοίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα δεν είναι αυτό, απλά τουλάχιστον να είναι χρήσιμο για τα μαθήματα. Τώρα θα θέλετε να το ανοίξετε. Η επίσκεψη στο πρώτο σχολείο για την παράδοση του λάπτοπ συνδυάστηκε με την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που ετοίμασαν οι δύο μαθήτριες με τη δασκάλα τους, Βραδέλη Σοφία. Σε ένα άχαρο πεζοδρόμιο μιας πολύβοης πολιτείας ήταν κάποτε ένα άσχημο παρεμβολημένο δέντρο. Κανείς δεν το πρόσεχε, κανείς δεν το πρόδειξε. Κανείς δεν του έδινε την παραμικρή σημασία. Τα φύλλα του είχαν μαραζώσει, είχαν πέσει από καιρό και είχε απομείνει γυμνός, κολλισμένο και καχυκτικό. Ήταν και ένα παιδί. Τις μέρες έκανε δουλειές του ποδαριού. Τα βράδια κοιμόταν στο πάτωμα ενός κρύου κρυσταλιού, στην αυλή ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου με ετοιμόρροπα μπαλκόνι. Κανείς δεν το πρόσεχε. Κανείς δεν το φρόντιζε. Κανείς δεν του έδινε την παραμικρή σημασία. Τα μάγουλά του είχαν χλωμιάσει. Τα χέρια του είχαν ροδιάσει. Τα μάτια του είχαν γεμίσει θλίψη. Ποτέ δεν είχε γνωρίσει τη ζεστασιά μιας αγκαλιάς, τη θαλπορή ενός αληθινού σπιτιού. Εκείνο το κρύο του γενιάτικο βράδυ το αγόρι αισθανόταν πιο παραμελημένο, πιο παραπονεμένο που ποτέ. Γιατί είχε μάθει ότι μετά τις γιορτές θα κατεδάφιζαν το μυζανοκτήριο με το πισταριό και δεν θα είχε που να μείνει. Οι μαθήτρες του σχολείου, αφού δέθηκαν τα δώρα του Αντιπεριφερειάρχη, ανταπέδωσαν με δικές τους χειροποίητες κατασκευές, ενώ ο κ. Κατρακάζος δεσμεύτηκε ότι θα φροντίσει τον καινούριο χρόνο να μεταφερθούν με όχημα της Περιφερειακής Ενότητας στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, ώστε να τους ανταποδώσει την άψογη όπως τη χαρακτήρισε η φιλοξενία. Δεσμευόμαστε από τώρα, στο επόμενο διάστημα το οργανώσουμε, θα πάρουμε τηλέφωνο μια μέρα και να κάνετε εκδρομή στο βαθύ να δείτε και εμένα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους, πραγματικά σας ευχαριστώ. Να σας έχει ο Θεός καλά, να μας έχει όλος ο Θεός καλά και να περάσετε καλά αυτές τις μέρες. Να σημειώσουμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας φοιτούν τρεις μαθητές. Ένα κορίτσι στην δεύτερη τάξη και ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι στην τέταρτη τάξη. Ενώ η νεαρή δασκάλα τους καλύπτει όλες τις ειδικότητες όπως καλλιτεχνικά, γυμναστική, μουσική και πληροφορική. Είναι σχετικά εύκολο. Το πρόβλημα θα υπήρχε αν είχαμε περισσότερα παιδιά, που είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Αλλά είναι εύκολο, είναι ιδιαίτερο. Είναι προνομιούχα τα παιδιά εδώ. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν τα παιδιά έτσι ως απαίτηση, ως παράπονο, ως έλλειψη, ζώντας σε ένα μακρινό χωριό? Το νιώθουν ότι είναι λίγο ξεχασμένοι και ήταν ο λόγος που επιλέξαμε και το συγκεκριμένο θεατρικό. Να μιλήσουμε για αυτούς που δεν έχουν τη στήριξή μας πάντα και τους ξεχνάμε. Και η προσφορά σήμερα νομίζω ότι είναι χρήσιμη, ήδη από όκτηση ενός λάπτοπ.
Φυσικά, φυσικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρεια. Πάρα πολύ. Δεν έχετε θέμα με ίντερνετ, θα μπορείτε άνετα να μπαίνετε στο διαδίκτυο και να κάνετε όποια εργασία. Έχουμε ίντερνετ. Έχει το σχολείο ίντερνετ. Διαθέτει ένα σταθερό υπολογιστή, ο οποίος λόγω της τάσης του ρεύματος στην περιοχή, μερικές φορές έχει βλάβες και τον πηγαινοφέρνουμε για να τον φτιάξουμε. Με το λάπτοπ δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Αν σας δοθεί η ευκαιρία και του χρόνου να δηλώσετε εδώ την Καλλιθέα, θα το κάνετε? Όχι, θα είμαι κατά πάσα πιθανότητα εδώ και του χρόνου. Χαιρά τα παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Δέσποινα, είσαστε τρία παιδιά εδώ στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας. Πώς περνάει η μέρα, για πες μου. Κάποιες φορές καλά, κάποιες φορές όχι. Εσύ είσαι η μόνη μαθήτρια στη Δευτέρα Δημοτικού? Ναι. Άρα δεν έχεις μαθητή στην τάξη άλλο? Όχι. Τι βαθμούς έχεις? Ακόμα δεν παίρνω βαθμούς. Μάλιστα. Για πες μου, θα ήθελες να είσαι σε μία τάξη με πολλά παιδάκια? Ναι, πολύ. Δηλαδή το λες σαν παράπονο, το εκφράζεις αυτό? Όχι, μου αρέσει και αυτό το σχολείο εδώ. Η δασκάλα σας? Καλή είναι. Θα ήθελες να μένεις σε μια άλλη πόλη, θα τα άλλαζες στο χωριό σου? Όχι. Όχι, ε. Τι σου αρέσει περισσότερο? Πιο πολύ, τι εννοείται? Τι σου αρέσει περισσότερο εδώ στο χωριό που δεν θα το άλλαζες? Μου αρέσει επειδή εδώ πέρα δεν έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα και γι' αυτό είναι πιο ωραίο. Παίζεις ελεύθερα, ε. Ναι. Από τον Άγιο Βασίλη που θα έρθει σε λίγες μέρες, τι θα ζητούσες? Ρούχα. Και τι άλλο? Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ραφαέλα, σου αρέσει που είστε λίγα παιδάκια εδώ? Ναι, μου αρέσει. Δεν θα ήθελες να είσαι σε ένα άλλο σχολείο με πολλά παιδιά? Όχι. Δεν θα ήθελα, θα νιώθω λίγο πιο άβολα. Εδώ τα πιο πολλά παιδιά τα ξέρω. Τι τάξη πας εσύ? Τετάρτη. Έχεις μαθητές? Μόνο εκείνο το αγοράκι. Πώς το λένε? Δημήτρη. Τι σου λείπει εδώ που βρίσκεσαι? Εντάξει, εδώ πέρα δεν έχουμε στο χωριό πολλά πράγματα. Θα ήθελα να είχαμε ένα οδείο, κάτι, ένα σούπερ μάρκετ έστω, ένα φαρμακείο, αυτό μόνο. Κατάλα, είναι ωραίο το χωριό. Ναι, το λατρεύω το χωριό μου. Δεν μου λες, σου άρεσε σήμερα ο υπολογιστής που έφερε εδώ αντιπεριφερειάρχη? Πολύ ωραία ήταν, αλλά πιο πολύ μου άρεσε που κάναμε τη θεατρική παράσταση και μας είδαν όλοι. Ευχαριστούμε. Τι θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης? Τίποτα. Έχεις όλα? Ναι, θέλω μόνο να πάει στα φτωχά τα παιδάκια. Πολύ όμορφη εμπειρία, μια αληθινή γιορτή. Είχα χρόνια να παραστώ σε αληθινή γιορτή. Ήρθαμε για δύο λόγους. Για το πρακτικό μέρος που είπατε, πραγματικά να φέρουμε ένα δώρο που υπάρχει ανάγκη στο σχολείο. Αντί να ξοδέψουμε, αποφασίσαμε να μην ξοδέψουμε τους λιγοστούς πόρους που έχουμε σε πράγματα άσκοπα και αναλώσιμα. Επιλέξαμε τα μικρότερα σχολεία του νομού μας, την Καλλιθέα σήμερα, το Καρκινάγρι στην Ικαρία, τη Θήμενα και το ειδικό σχολείο, να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα που θα δαπανίσουμε για τις γιορτές, να τα δαπανίσουμε με έναν τρόπο ουσιαστικό που να έχει αποτέλεσμα. Επίσης, το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι το συμβολικό και του συμβολισμού και της υποχρέωσης. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε και εδώ, αυτοί που είμαστε στη ΣΑΜΟ, και εμείς που είμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμα περισσότερα το κράτος μας, ότι η ζωή στα νησιά μας είναι δύσκολη. Και είναι ακόμα πιο δύσκολη στα μικρά μέρη, στους μικρούς τόπους, σε κάθε νησί. Είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή εδώ στην Καλλιθέα από ό,τι είναι στο Βαθύ, στο Καρλόβαση, στο Πυθαγόριο, στο Μαραθώκαμπο. Πρέπει λοιπόν όλοι όχι απλά να βοηθήσουμε, να αναδείξουμε την ανάγκη να μπορέσουν οι τόποι αυτοί να μην ερημώσουν, αλλά να μπουν σε έναν δρόμο ανάπτυξης, να επιβιώσουν. Παρόντες στην εκδήλωση, εκτός από τους γονείς, ήταν και ο αντιδήμαρχος Μαραθωκάμπου Ανδρέας Βασιλάκης και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σταύρος Παπαγεωργίου, ο οποίος επισήμανε και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής λόγω έλλειψης μόνιμου γιατρού στο αγροτικό ιατρείο. Πιο κύρια προβλήματα που έχει το χωριό, εξών από το σχολείο που θέλει ορισμένες επισκευές και ορισμένα πράγματα, είναι οι αγροτικοί δρόμοι που είναι δύσβατοι, αλλά φέτο προσπαθήσαμε και κάναμε ό,τι το δυνατόν
και ήρθαν σε μια ήπια, σωστή κατάσταση, ας πούμε, και βαδίζεται. Τα προβλήματα τώρα είναι πολλά της καθημερινότητος, τα οποία προσπαθούμε μαζί με τον τοπικό πρόεδρο, αλλά και με την περιφέρεια, και πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να ευχαριστήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, γιατί σε κάθε κάλεσμά μας, ό,τι του ζητήσουμε από άποψη μηχανημάτων, ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα. Πιστεύουμε ότι, επειδή είμαστε καινούργοι ακόμα, ακόμα δεν έχουμε κλείσει τρίμηνο, και τα προβλήματα βέβαια δεν τα ξέρουμε όλα, ενημερωνόμαστε πολύ τακτικά, αλλά να είναι βέβαιοι, και αυτό το απομακρυσμένο χωριό που έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, και τα άλλα χωριά όπως είναι η Δρακαίη, και όλα τα χωριά της Δημοτικής Συνότητας Μαραθουκάμπου, του χρόνου, με τον καινούργιο χρόνο, θα δουν ότι κάτι έχει αλλάξει. Και ως προς από την πλευρά του Δήμου, αλλά και από την πλευρά της περιφέρειας. Έχουμε μία περιφερειάρχη πολύ ικανή, ένα αντιπεριφερειάρχη έξυπνο, προπαντός στα προβλήματα του τουρισμού, που κακά τα ψέματα ο τουρισμός είναι αυτός που αναπτύσσει την περιοχή, και η Δημοτική Ενότητα του Μαραθουκάμπου, το πρώτιστο είναι ο τουρισμός. Σχεδόν η πλειονότητα των κατοίκων δουλεύουν τη καλοκαιρινή σεζόν πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον Αντιπεριφερειάρχη και την Περιφερειάρχη να μην ξεχάσουν αυτά που είχαν υποσχεθεί. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι δεν έχουμε γιατρό. Και είμαστε μακριά από το κέντρο υγείας, είμαστε γύρω στα 40 χιλιόμετρα και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αν χτυπήσει ένας άνθρωπος μέχρι να έρθει, και σύμφωνα με τα προβλήματα που μόνο στο Βαθύ έχει ασθενοφόρο, δεν δουλεύει το ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, αν πάθει κάποιο καρδιακό επεισόδιο, έχει τελειώσει. Έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις? Ευτυχώς για την ώρα δεν έχουν υπάρξει, αλλά είμαστε με την αγωνία να μην χτυπήσει κάποιος, να μην κάνει. Έχει γίνει ένα εξαίριο στο ιατρείο και δεν έχουμε γιατρό. Από ό,τι γνωρίζω, γίνονται κάποιες ενέργειες για να έρθει ο γιατρός. Αυτό μας ενημέρωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Αντιδήμαρχος, πως γίνονται κάποιες ενέργειες για να έρθει. Είμαστε σχεδόν ένα χρόνο δίχως γιατρό. Μια φορά τη βδομάδα έρχεται ο γιατρός μόνο για να γράψει φάρμακα, τίποτα άλλο.